παγκόσμιο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα της οστικής ανασκαφής στο κεντρί της Ιεράπετρας, η οποία έφερε στο φως ασύλλητο ιστερομινωικό τάφο με σημαντικά ευρήματα που βρίσκονται στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμερικανικές εταιρείες παραγωγής βολιδοσκοπούν ήδη με επιμονή τους επικεφαλής των ερευνών, ώστε να μετέχουν σε ντοκιμαντέρ που επιθυμούν να γυριστεί στην Ιεράπετρα, το οποίο θα καταγράφει κάθε πτυχή της έρευνας και των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι αρχαιολόγοι, μελετώντας τα αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί από το θαλαμοειδή τάφο, ο οποίος ήρθε τυχαία στο φως τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου που ενημερώθηκαν σχετικά θεωρούν πολύ πρόημη τη συζήτηση, καθώς η μελέτη των δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον αυτό έρχεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ανακάλυψης. Η μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς η εφορία αρχαιοτήτων ομού Λασιθίου θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα από τη σωστική αυτή ανασκαφική έρευνα σε αρχαιολογικό συνέδριο που θα γίνει το προσεχές διάστημα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η επισκευή του κτηρίου που θα φιλοξενεί την αρχαιολογική συλλογή της Ιεράπετρας για να επιστρέψουμε και για να εκθέσουμε εκεί όλα τα ευρήματα από τον ασύλλητο τάφο του κεντρίου. Η αρχαιολογική ανασκαφή στο κεντρί της Ιεράπετρας παρουσιάστηκε μάλιστα από την κυρία Σοφιανού τον Ιανουάριο στο Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, μεταξύ εκατοντάδων ανασκαφών των αρχαιολόγων που έφεραν στο φως κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, η σωστική ανασκαφή του συγκεκριμένου τάφου της ιστερομινωικής περίοδου ξεχώρισε. Ήταν ένας τάφος ο οποίος είχε λαξευτεί στο Μαλακό Κούσκουρα. Θαλαμωτός ήταν. Ναι, ήταν θαλαμωτός. Ο Κούσκουρας δεν είναι ακριβώς χώμα, είναι ένα μαλακό πέτρωμα το οποίο μπορεί να δουλευτεί. Είχαν λοιπόν κάνει μια μικρή σπηλιά, ας πούμε, είχαν λαξεύσει το μαλακό βράχο, έφτιαξαν ένα θάλαμο και εκεί μέσα τοποθέτησαν τις λάρνακες με τους νεκρούς. Ο θολωτός τάφος βρέθηκε ακέραιος και στο εσωτερικό του υπήρχαν λάρνακες με ένα γυναικείο και έναν ανδρικό σκελετό. Στη νότια πλευρά του τάφου διατηρείται μια σπάνια παράσταση με ορθή ανθρώπινη μορφή, η οποία κατευθύνει άλογο με άρμα που μεταφέρει τρεις ακόμη ανθρώπινες μορφές. Συνηθισμένος μινοήτης, όχι κάποιος άρχοντας. Μια μεσαία κατάσταση, ας πούμε.